Από αδικαιολόγητη έως ύποπτη είναι η αύξηση των 15 λεπτών που έχει σημειωθεί στα καύσιμα το τελευταίο δεκαήμερο. Στο Βόλο τα πρατήρια διαθέτουν την απλή αμόλυβδη προς 1,80 με 82 λεπτά το λίτρο, παρά το γεγονός ότι οι διεθνείς τιμές των καυσίμων καθώς και οι ισοτιμίες των νομισμάτων παραμένουν σταθερές. Έχουν πάρει μέσα σε 10 μέρες 15 λεπτά απάνω. Αυτό που οφείλεται δεν γνωρίζω. Η τιμή του πετρελαίου έξω είναι σταθερή. Ευρώ-δολάριο είναι σταθερό. Στο 1,23 παίζουμε εκεί πέρα. Και οι τιμές συνέχεια κάθε μέρα παίρνουν από ένα λεπτό 1,5. Ίσως να παίζει ρόλο ότι είμαστε και στην κορύφωση της τουριστικής κίνησης. Και οι ληστές, που τους θεωρώ εγώ ληστές στο κράτος, εκμεταλλεύονται κάποιες καταστάσεις. Που αυτό έχει αντίκτυπο σε εμάς, στον καταναλωτή, σε όλους. Στα νησιά των Σποράδων και το Πήλιο, η αμόλυβδη φλερτάρει με τα 2 ευρώ το λίτρο. Ενώ αίσθηση προκαλούν οι καταγγελίες της Ένωσης Βενζινοπολών Μαγνησίας για πρατηριούχους που πολλούν καύσιμα σε τιμές χαμηλότερες από τις αντίστοιχες των δηληστηρίων. Σήμερα τα καύσιμα από τα δηληστήρια φεύγουν με 1,72 μισό. Και ορισμένοι συνάδελφοι, αν θεωρούνται συνάδελφοι, έχουν ταμπλό ακόμα 1,715. Αυτό δεν υπάρχει. Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται? Αυτό πρέπει να το ψάξει το κράτος. Πρέπει να επέμβει η πολιτεία άμεσα. Υπάρχουν και κάποια λαμόγια που κάνουν τη δουλειά. Και φαινόμαστε εμείς ακριβοί που πουλάμε 1,80, φαινόμαστε εμείς ακριβοί που πάμε για 2 λεπτά κέρδος αυτή τη στιγμή. Το κέρδος μας βάσει τιμολογίων είναι 2 λεπτά. Μετά και τις νέες αυξήσεις στα καύσιμα, η κατανάλωση αναμένεται να σημειώσει και νέα μείωση μετά την επιστροφή και των τελευταίων αδειούχων του καλοκαιριού, ενώ ιδιαίτερα δύσκολος για τους καταναλωτές αλλά και για τα πρατήρια προμηνύεται ο φετινός χειμώνας. Τα μισά πρατήρια θα κλείσουν μετά στο Μετέβλη. Δηλαδή, Οκτώβριο, αν γίνει εξομοίωση του φόρου πετρελαίου στο 1,40, τα περισσότερα πρατήρια συντηρούνταν από τη θέρμανση. Αν το πάει εκεί, η θέρμανση πέθανε.